Αθανασία. Από τις λίγες λέξεις της ελληνικής γλώσσας στις οποίες επιτρέπεται να υπάρχει το άλφα το στερητικό. Αθανασία. Από το άλφα το στερητικό λοιπόν και από τη λέξη θάνατος. Δηλαδή, χωρίς θάνατο. Αθανασία. Ένα θέμα ταμπού σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένα θέμα απαγορευμένο, όπως και η ίδια η πράξη της αθανασίας για τους θνητούς. Έχουμε μία αυτοαναδρομή εδώ, δηλαδή, αν παρακολουθείτε. Και όπως όλες οι αυτοαναδρομές, με όποια έννοια δώσετε στη λέξη αυτή, μαθηματική, πληροφορική, ποιητική, φιλοσοφική ή αυτοβιογραφική, έτσι και εδώ η έννοια της αυτοαναδρομής είναι προβληματική και οδυνηρή, διότι μια αναδρομή εξαρτάται από το αρχικό μοτίβο ή τον αρχικό περιορισμό που οι ίδιοι οι θνητοί θέτουμε και ταυτοχρόνως καταδικάζουμε σε άπειρη επανάληψη του ίδιου. Καταλάβατε. Όπως και με τα υπόλοιπα θέματα ταμπού δηλαδή, έτσι και για την αθανασία, φοβόμαστε να τη συζητήσουμε, να την επιθυμήσουμε, να την αγγίξουμε ή να την διεκδικήσουμε, επειδή κουβαλάει μέσα στον πυρήνα της κάτι μαγικό, κάτι υπερφυσικό ή μεταφυσικό, κάτι άπιαστο με την κοινή θνητή λογική μας. Και αυτό συμβαίνει επειδή, ως συνήθως, δεν μπορούμε να νικήσουμε και να ξεφύγουμε από τις προκαταλήψεις μας. Είτε αυτές είναι ιδεολειπτικές, είτε είναι θρησκευτικές. Αρκούμαστε μόνο που και που να διατυμπανίζουμε ότι τις νικήσαμε, αλλά συγκεκριμένα υπάρχει μια σχέση αντιστρόφου ανάλογου στο θέμα αυτό. Όσο πιο πολύ διατυμπανίζουμε ότι νικήσαμε τις προκαταλήψεις μας, τόσο πιο ιτημένοι από αυτές είμαστε. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι διδακτισμοί, το ξέρετε, αλλά απλώς λέω. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, σκεφτείτε γνωστά σας παραδείγματα μόνοι σας και κάντε τις διαπιστώσεις σας. Υπάρχουν πολλοί μύθοι, λοιπόν, στην ελληνική μυθολογία που φύγουν το θέμα της αθανασίας. Θα ξεκινήσουμε από αυτούς τους σχετικούς με τους αθάνατους, τους θεούς δηλαδή. Γιατί είναι οι θεοί αθάνατοι? Δεν το πάω σε υπαρξιακό επίπεδο, μην ανησυχείτε. Το πάω σε πρακτικό επίπεδο, σε κυριολεκτικό. Είναι αθάνατοι λοιπόν επειδή αφενός έτσι γεννιούνται, έτσι απλά, αθάνατοι. Αν έχεις τύχη διάβαινε, αφετέρου συντηρούν την αθανασία τους με το να πίνουν το βαθυκόκκινο νέκταρ και να τρώνε την αμβροσία. Λέξεις συνώνυμες και οι δυο με την αθανασία. Αλλά στο διατάφτα, πώς γίνεσαι αθάνατος αποθνητός? Θα μπορούσες να φορέσεις ένα μαγικό αντικείμενο, όπως το περίφημο περιδέρεο της αρμονίας και όπως αυτό που φοράω εγώ. Το περιδέρεο της αρμονίας ήταν δώρο του Θεού Ήφαιστου στην αρμονία, στον γάμο της με τον Κάδμο και χάριζε σε αυτήν που το φορούσε θεϊκή ομορφιά και αθανασία. Αλλά ήταν και καταραμένο να φέρνει δυστυχία.
Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με τα περιδέρεα και τα μαγικά αντικείμενα εν γέννη. Μπορεί να φέρουν τη δυστυχία. Αυτό που φοράω εγώ όμως είναι ειδικά κατασκευασμένο από τη φίλη μου και καλλιτέχνηδα Έλενα Στεργίου και το εικαστικό εργαστήριό της Πολύπλευρον και είναι και μαγικό και φέρνει και την ευτυχία, εκτός των άλλων. Θα μπορούσες να φας επίσης τον καρπό ενός απαγορευμένου δέντρου που βρίσκεται μέσα σε έναν πανέμορφο κήπο. Αλλά αυτό φυλάσσεται συνήθως από ένα ερπετοειδές τέρας και αν κάποιος τολμήσει να πλησιάσει ή να φάει, όχι μόνο αθανασία δεν τον περιμένει, αλλά δεν τον περιμένει και ό,τι καλύτερο στο μέλλον του. Δεν εννοώ αυτό που νομίσατε ή ίσως και να το εννοώ. Αναφέρομαι στα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, οι οποίες Εσπερίδες ήταν νύμφες και κόρες του Εωσφόρου, δηλαδή αυτού που φέρνει φως, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε, και ο οποίος ήταν εγγονός του Θεού Ερμή. Το δέντρο που παράγει αυτά τα χρυσά μήλα, λοιπόν, ανήκει στη θεά Ήρα και το φυλάει ο άγρυπνος δράκος Λάδωνας. Δόθηκε ως γαμήλιο δώρο στην Ήρα από τη Γαία στο γάμο της με τον Δία. Πρώτη παρένθεση. Κατά τους μελετητές, έρχεται συντόμως σε μερικές μέρες και η ετήσια επέτειος της ιερογαμίας του Δία και της Ήρας ή αλλιώς τα θεογάμια, πληροφοριακά. Δεύτερη παρένθεση. Χρησιμοποιώ ενεστώτα, διότι ποια είμαι εγώ να χρησιμοποιήσω αόριστο στην ύπαρξη του δέντρου των χρυσών μήλων. Να έχουμε και λίγη συνέστηση του τι λέμε δηλαδή. Και γιατί γίνεται τόση φασαρία για αυτό το δέντρο και τους καρπούς του? Τι παράγουν αυτά τα χρυσά μήλα? Παράγουν την πολυπόθητη αμβροσία που τη μεταφέρει ένας αετός, το ιερό ζώο του Δία, στους θεούς στον Όλυμπο. Κατά μια άλλη εκδοχή όμως, τα χρυσά μήλα παράγουν τον νέκταρ, που είναι 9 φορές από μέλι πιο γλυκό, ενώ η αμβροσία προέρχεται από το κέρατο της ιερής κατσίκας Αμάλθειας που ήταν η τροφός του Δία όταν ήταν μωρό. Συνεχίζοντας τη διερεύνηση των τρόπων που θα οδηγούσε έναν θνητό στην αθανασία, φτάνουμε και σε αυτούς που συγκινούν ή εξαγριώνουν βαθύτατα τους θεούς. Ας αρχίσουμε με τη συγκίνηση την οποία νιώθουν οι θεοί, είτε όταν ένας θεός ή θεά αγαπάει έναν θνητό ή μια θνητή, με όποιον συνδυασμό και όχι αντιστοίχως, και τους χαρίζει την αθανασία, είτε δίνοντάς του να φάει αμβροσία, είτε με τη θεϊκή μαγεία του. Για παράδειγμα, η Αφροδίτη έδωσε αμβροσία στη Βερενίκη, η Αθηνά στον Αχιλλέα, η Καλυψό στον Οδυσσέα, η Όρες και η Γαία στον Αριστέο. Μια που αναφέραμε τον Οδυσσέα, επίσης η Ινό Λευκοθέα έδωσε στον Οδυσσέα τα θάνατο μαντίλι, ένα μυστηριώδες αντικείμενο που φορούσαν συνήθως μόνο οι θεές και τον συμβούλεψε να βγάλει τα ρούχα του και να φορέσει μόνο αυτό για να μην πνιγεί στη θάλασσα. Αλλά θα σταθούμε στη Δήμητρα που έδωσε αμβροσία στον Δημοφόντα, τον γιο του βασιλιά Κελεού, που τη φιλοξενούσε όταν ήταν μεταμορφωμένη σε γριά και απεγνωσμένη έψαχνε την κόρη της την Περσεφόνη. Από εδώ το πήγα, από εκεί το πήγα, πάλι στα Ελευσίνια μυστήρια καταλήξαμε. Και όχι τυχαία σαφώς,
διότι αυτά είναι που έχουν άμεση σχέση με την αθανασία του ανθρώπου και ενώ γνωρίζουμε αυτό ως τραγική ηρωνία, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες όντας αμύητη. Εκτός και αν κάποιος είναι μοιημένος και δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, η Δήμητρα, λίγο πριν αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα στον Κελεό και πριν του αποκαλύψει όλα τα σχετικά με τα ελευσίνια μυστήρια για να του ανταποδώσει τη φιλοξενία ως ήτιστε, θέλησε να καταστήσει το γιο του τον Δημοφόντα αθάνατο, ο οποίος ήταν μωρό ακόμα. Τον τάιζε λοιπόν κρυφά αμβροσία κάθε βράδυ και τον έκαιγε με ειδικό τρόπο που μόνο η ίδια η θεά γνώριζε στις φλόγες. Ώσπου ένα βράδυ η Μετάνυρα, η μητέρα του Δημοφόντα, την είδε, τρόμαξε και από τα ουρλιαχτά της το παιδί κάηκε στη φωτιά. Κατά την τραγικότερη εκδοχή του μύθου. Κατά μια λιγότερο τραγική, λέμε τώρα, απλώς υποχρέωσε τη Δήμητρα να σταματήσει τη διαδικασία αθανατοποίησης του γιού της και έτσι δεν έγινε το παιδί αθάνατο. Κάνε μητέρα να δεις καλό. Θα μου πείτε δεν ήξερε. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Και έτσι, εκτός των περί αθανασίας, τι μας λέει εδώ ο μύθος, μια που οι μητέρες παίρνουν τις αποφάσεις και κινούν τα νήματα. Μας λέει ότι οι μητέρες καθορίζουν τη ζωή των παιδιών τους, τα οποία μένουν μετά με το όνομα, αλλά όχι με τη χάρη. Μένουν κοινή θνητή, δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτεροι και αθάνατοι. Και όχι, δεν επιτρέπεται ούτε ένα λαθάκι στη μητρότητα, διότι είδαμε τι συνέβη και με τη Θέτιδα, τη μητέρα του Αχιλλέα. Προσπάθησε να κάνει το γιο της αθάνατο, κρατώντας τον ως μωρό από τη φτέρνα του και βουτώντας τον στα ύδατα της θυγός, κατά μία εκδοχή του μύθου, ή αλήφοντάς τον με αμβροσία και βάζοντάς τον στη φωτιά για να καούν τα θνητά μέρη του σώματός του, κατά μία άλλη εκδοχή. Αλλά η φτέρνα του, από όπου τον κρατούσε για τις διαδικασίες αυτές, έμεινε το μόνο τρωτό σημείο του, το οποίο ήταν και η καταστροφή του. Με λίγη θεϊκή βοήθεια βέβαια, αλλά άλλο αυτό. Τέλος πάντων, μην τα ρίχνουμε όλα στις μητέρες και αποφεύγουμε την προσωπική μας ευθύνη. Όμως, διότι και ο Αχιλλέας συμπεριφέρθηκε αλαζονικά, σαν αθάνατος δηλαδή. Μένοντας στις μητέρες που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους αθάνατα, ως το υπέρτατο συνέστημα θεών ή θνητών, η θεά Αθηνά, ως ιδιότυπη μητέρα του Ερυχθόνιου, θέλησε να τον κάνει αθάνατο, ρίχνοντας τα μάτια του ως μωρό δυο σταγόνες από το αίμα της Γοργός. Η μια για να φέρνει θάνατο στους εχθρούς του και η άλλη για να προφυλάσει τον ίδιο από αρρώστιες. Ως τελευταίο μύθο για το πώς οι μητέρες ελέγχουν την αθανασία, δηλαδή τη ζωή των παιδιών τους, θα αναφέρω τον μύθο της Αλθέας και του Μελέαγρου. Η Αλθέα κρυφάκουσε τις μοίρες που επισκέφτηκαν το μωρό της και έδειξαν ένα κούτσουρο στο τζάκι και είπαν ότι όταν αυτό καεί, τότε θα πεθάνει ο γιος της ο Μελέαγρος. Όταν οι μοίρες έφυγαν, η Αλθέα αμέσως πήρε το κούτσουρο, το έσβησε και το έκρυψε μέσα σε ένα μπαούλο για να προστατέψει τη ζωή του γιού της. Αλλά όταν ο Μελέαγρος σε ένα κυνήγι σκότωσε κατά λάθος τα αδέρφια της μητέρας του, εκείνη θύμωσε τόσο πολύ και μέσα στα νεύρα της πήρε το κούτσουρο και το έκαψε και έτσι πέθανε ο γιος της. Συνεχίζουμε με τον ίκτο των θεών για κάποιον θνητό,
για κάτι άδικο ή κακό που του συνέβη και κατά τους οποίους ο αδικημένος παίρνει κάποια μορφή συμβολικής μορφής αθανασίας, αλλά και ελπίδας, ενώ τους βγάζουν ταυτοχρόνως από τη μίζερη ζωή τους, μεταμορφώνοντάς τους σε ένα δέντρο, σε ένα λουλούδι. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος μύθος είναι της πριγκίπισσας που λεγόταν Φιλής, που πέθανε από μαρασμό περιμένοντας τον αγαπημένο της, ο οποίος όταν γύρισε τελικά, η αγαπημένη του Φιλής ήταν μεταμορφωμένη στο δέντρο αμυγδαλιά. Και ενώ αγκάλιασε το γυμνό δέντρο ο αγαπημένος της, αυτό άνθησε από αγάπη, καταλάβατε. Παρόμοιοι μύθοι μεταμόρφωσης είναι του Άδωνη, που τον μεταμόρφωσε η αγαπημένη του, η θεά Αφροδίτη, σε ανεμόνη, μετά τον φόνο του από τον Άρη, ενώ από το αίμα του δημιουργήθηκε η Παπαρούνα. Του Ιάκυνθου, που τον διεκδικούσαν ο Απόλλωνας και ο Ζέφυρος, αλλά που σκοτώθηκε κατά λάθος σε μάθημα δισκοβολίας από τον Απόλλωνα και έγινε το γνωστό λουλούδι. Άλλοι παρόμοιοι μύθοι είναι του Κρόκου, φίλου του Ερμή, που σκοτώθηκε κατά λάθος και αυτός ενώ έπαιζαν με τον Ερμή, του Κυπάρισου, που σκότωσε κατά λάθος ένα ιερό ελάφι και μετατράπηκε στο δέντρο της αιώνιας θλίψης, της Δάφνης, της αγαπημένης του Απόλλωνα. Επίσης, του Νάρκησου, που γοητευμένος από την εμφάνισή του και την ομορφιά του, έμεινε ακίνητος στην όχθη μιας λίμνης, να καθρεφτίζεται και να θαυμάζει τον εαυτό του, ώσπου μαράζωσε μόνος του και έπεσε μέσα στο είδωλό του και μεταμορφώθηκε από ίκτο στο γνωστό λουλούδι, που φυτρώνει μόνο του στις όχθες μιας μοναξιάς. Μόνο ίκτος για τους Νάρκησους. Καρφάκι αυτό, επί της ευκαιρίας. Η μύθη, με το χάρισμα κάποια συμβολικής μορφής αθανασίας, με κάποια μεταμόρφωση του αδικημένου, συνεχίζει και για νύμφες, όπως για παράδειγμα στους μύθους της νύμφης Ιχούς, που την είχε απορρίψει ο Νάρκησος, που τη μεταμόρφωσαν σε βράχο που διατηρεί τη φωνή της στην Ιχό, στα διάσελα και στα βουνά. Της γίγαντα Πλατάνου, που θρηνούσε τα αδέλφια της και τη μεταμόρφωσαν σε αιώνιο Πλατάνη. Της Δάφνης, της αγαπημένης του Απόλλωνα και πάλι, και πολλούς άλλους σχετικούς μύθους, αλλά πήρατε μια ιδέα. Πολλές φορές βέβαια παίζει και κάποιο κόλπο το Θεόν στη διαδικασία της αθανατοποίησης ενός θνητού. Διότι θεοί είναι αυτοί ό,τι θέλουν κάνουν και όπως θέλουν μας περιπέζουν. Μπορεί να χαρίσουν την αθανασία, αλλά όχι την νεότητα, όπως στον μύθο του Τιθωνού. Ιός ζήτησε από τον Δία να κάνει τον εραστή της Τιθωνό αθάνατο, αλλά ξέχασε να του ζητήσει να τον διατηρήσει και νέο. Οπότε ο Τιθωνός έφτασε σε έσχατο γύρας, ενώ η Ιώ ως θεά ήταν αθάνατη και αιώνια νέα. Και κάποια στιγμή επήλθε το Μοιραίο. Η Ιώ δεν άντεχε ούτε καν να βλέπει τον Τιθωνό. Οι θεοί τότε τον λυπήθηκαν και τον μεταμόρφωσαν σε τζιτζίκι ή σακρίδα. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Τι μας διδάσκει αυτός ο μύθος? Αφενός, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό που ζητάμε. Αφετέρου, έτσι είναι οι θεές. Καλές, καλές, υπομονή, υπομονή, αλλά εξαντλείται. Εκεί που δεν το περιμένει ο κοινός θνητός. Συνεχίζουμε. Με την εξαγρίωση των θεών ως μια αμφιλεγόμενη μέθοδο απόκτησης της αθανασίας,
Αλλά για όσους πιστεύουν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ταιριαστό το αποτέλεσμα. Αν δεν καταλάβατε τι εννοώ ήδη, θα καταλάβετε ποιο αποτέλεσμα εννοώ σε λίγο. Τέτοια παραδείγματα βρίσκονται στους μύθους του Τάνταλου, ο οποίος έκλεψε την Αμβροσία και δεν σεβάστηκε τον Δία, του Σύσυφου, ο οποίος παγίδεψε τον θάνατο και δεν σεβάστηκε τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσαν οι θεοί για εξιλέωση, καθώς και του Ιξίωνα, που εκτός από ανίερο φόνο, ήταν και αγνώμονας προς τον Δία τον ίδιο. Όλοι αυτοί έγιναν αθάνατοι και τιμωρούνται παραδειγματικά. Όλοι καταδικασμένοι με αιώνια ζωή μέσα στον Άδη. Ο πρώτος με συνεχή πείνα και δίψα, ο δεύτερος σπρώχνοντας συνέχεια έναν βράχο σε ανηφόρα και ο τρίτος δεμένος σε έναν φλεγόμενο τροχό με φίδια να περιστρέφεται. Επίσης, σε συμβολικό επίπεδο, μια που εξαντλήσαμε τα κυριολεκτικά, ο Προμηθέας προσπάθησε να δώσει μια μορφή αθανασία στους θνητούς, δίνοντάς τους τη φωτιά ή τη γνώση. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, ο Πλάτωνας επηρεάζεται από την Πυθαγόρια κοσμοθεωρία και τους ορφικούς, υποστηρίζει τη διάκριση του θνητού σώματος από την αθάνατη ψυχή και υιοθετεί την αθανασία της ψυχής, βάζοντας τον Σοκράτη να απαντάει τα σχετικά ερωτήματα στο έργο του Φέδων. Την κόβω τη φιλοσοφία στα γρήγορα, μην αγχώνεστε. Αν και πολλοί εμίσησαν τη φιλοσοφία, αλλά τη φιλοσοφική λίθο κανείς. Και γιατί αυτό? Διότι η φιλοσοφική λίθος είναι το άγιο δισκοπότηρο της αλχημίας και η θρηλυκή αλχημική ουσία που λέγεται και το ελιξίριο της ζωής. Και μέσω μιας μυστικής ορολογίας και απόκριφης διαδικασίας που την περιλαμβάνει ως κεντρικό σύμβολο μπορεί να επιτευχθεί η αθανασία. Όλα αυτά καλά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ακόμα και ένας θεός μπορεί να χάσει την αθανασία του όταν ο όρκος του είναι ψεύτικος ή όταν σπάσει τις υποσχέσεις του. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί σε θνητό για τους ίδιους λόγους, αφού αυτά μπορούν να συμβούν σε θεούς ακόμα. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στο βίντεο «Θεοφάνεια Αγιασμός Καλικάντζαρη», όπου τα Άγια Μαύρα Νερά της Στιγός έχουν την τιμητική τους. Ανακεφαλαιώνω με τον στίχο του εθνικού μας ποιητή του Διονύσιου Σολομού. Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα, και ακούστε προσεκτικά αυτό, και αυτό προέρχεται από εμένα που αγαπάω τις παραφράσεις. Μην επιτρέψετε καμία παράφραση στον παραπάνω στίχο, διότι οποιαδήποτε παράφρασή του από οποιονδήποτε είναι απλώς χειριστική και όχι ουσιαστική, ούτε ποιητική, ούτε φιλοσοφική. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Και ως γνωστόν, το τίποτα το δεχόμαστε μόνο μετά θάνατον, όχι εν ζωή. Πιστεύετε ότι σχεδόν όλα όσα είπα είναι διφορούμενα? Ίσως, ως συνήθως. Εκτός, φυσικά, από αυτά που ήταν ξεκάθαρα. Γιατί είναι απαγορευμένο το θέμα της αθανασίας, λοιπόν? Και ποιοι μας το απαγορεύουν? Μας το απαγορεύουν οι θεοί, που είναι οι αθάνατοι κατά βάση? Αν και αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα, διότι από τη μια, αν οι θεοί είναι επινοημένοι, γιατί τους επινοήσαμε έτσι? Και απ' την άλλη, αν δεν είναι,
δεν είναι καν, αν παρακολουθείτε. Και σαν να δεν ήταν αρκετά τραγικό ήδη το ότι δεν υπάρχει αθανασία, έρχεται και το ειρωνικό του πράγματος να το γνωρίζουμε αυτό συνειδητά κιόλας. Παρόλα αυτά, τι κρύβουν οι μύθοι για την αθανασία, τι κρύβει η στίγα, τι καταλάβαμε από όλα αυτά. Καταλάβουμε ότι η αθανασία είναι σαν τον σεβασμό. Δεν απαιτείται, κερδίζεται. Θα κλείσω με το παρακάτω δελφικό παράγγελμα, το οποίο λέει: τελευτόν άλυπος. Δηλαδή, όταν πεθαίνεις, να μην λυπηθείς. Διότι μία είναι η ουσία, βρείτε την, υπάρχει δεν υπάρχει αθανασία. Αποσυμβολήστε.